Σχεδόν αλόβητος, αν όχι και πιο ισχυρός, βγαίνει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, από το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του. Τις δύσκολες νυχτερινές ώρες και με τη χρήση τεχνολογίας που ακόμη απαγορεύει, κάλεσε τους πολίτες να αποτρέψουν επιτυχία του πραξικοπήματος. Αμέσως οι δρόμοι πλημμύρισαν. Προς στιγμήν, όλοι πίστεψαν πως επρόκειτο για πολίτες που βγήκαν να πανηγυρίσουν την ανατροπή του. Όμως όχι. Ήταν οι υποστηρικτές του. Με την πίστη τους, τον πρόεδρο της Τουρκίας όχι μόνο απέτρεψαν την ανατροπή του, αλλά και τον οχύρωσαν πολιτικά, ως τον απόλυτο ηγέτη της Τουρκίας και μάλιστα νόμιμα εκλεγμένο. Η πρώτη έκκληση Ερντογάν δεν θύμιζε σε τίποτα τον ισχυρό άντρα του προεδρικού θόκου της Τουρκίας. Γύρω στις 12 το βράδυ, και ενώ πλήθαιναν οι φήμες ότι είχε αποδράσει και ζητούσε άσυλο σε διάφορες χώρες, έδωσε εντολή να ξεκλειδώσουν όλες τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίστηκε στο CNN Turk μέσω FaceTime. Silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ακολούθησε ένα μήνυμα στο Twitter. Το μέσο που από το 2014 είχε κλειδώσει στον απόϊχο του σκανδάλου των εκατομμυρίων στα κουτιά των παπουτσιών. Κάλεσε τους οπαδούς του στο δρόμο για να δείξει την ισχύ του. Επειδή όμως το Twitter δεν έφτασε παντού, καθότι μήνες κλειδωμένο, φρόντισε όπως το μήνυμά του αναμεταδοθεί από τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τους μιναρέδες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Τουρκίας. Ο πολέμιος των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης συμφιλιώνεται για λίγο με τα social media και τα μετατρέπει σε όπλο του. Προκειμένου να οθήσει περισσότερο ο κόσμος στους δρόμους, ο άνθρωπος που το 2013 είχε απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εμφανίζεται από άγνωστο σημείο και δηλώνει κυρίαρχος της Τουρκίας, επικαλούμενος τα πλήθη στους δρόμους. Zeminini oluşturmuşlardır ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Από τις 10 τη νύχτα μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα κράτησε το κοινωνικό, μοντέρνο και δημοκρατικό προφίλ του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στις 4, μόλις ξεκαθάρισε πως οι πραξικοπηματίες έχαναν έδαφος, όλες οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία έκλεισαν, με εξαίρεση το Facebook. Όλες οι υπόλοιπες παραμένουν κλειστές. Ο Ερντογάν επανέρχεται στην αυστηρή κυριαρχία και απευθύνει διάγγελμα στο λαό του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Kemal Atatürk στην Κωνσταντινούπολη. Yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır. Ο κύβος ερήφθη. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πέτυχε την ανατροπή του πραξικοπήματος και κέρδισε τις εντυπώσεις και τη στήριξη όλων των ξένων κυβερνήσεων. Ως πράξη τέλους, θεωρήθηκε από πολιτικούς αναλυτές η απόφαση της κυβέρνησης αλλά και της μουσουλμανικής κοινότητας να στείλουν SMS, καλώντας κι άλλο κόσμο στους δρόμους. Η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία είναι η πιο γρήγορη αποτυχημένη ανατροπή κυβέρνησης που έχει καταγραφεί στην ιστορία του σύγχρονου κόσμου. Ο χρόνος, αλλά και το γεγονός ότι οι πραξικοπηματίες επιχείρησαν πρώτα τον έλεγχο του Βοσπόρου αντί των κυβερνητικών κτηρίων υψίστης σημασίας, ενισχύουν στη σκέψη των πολιτικών αναλυτών το σενάριο ενός υποτιθέμενου πραξικοπήματος, καλά οργανωμένου από τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Ούτως ή άλλως, η έκβασή του ευνοεί το στόχο του για άμεση αλλαγή του συντάγματος με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς περιθώριο ιδιαίτερων αντιδράσεων, με τον ίδιο ως πρόεδρο να συγκεντρώνει στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Επιπρόσθετα, όπως και ο ίδιος δήλωσε, η απόπειρα πραξικοπήματος αποτελεί την τέλεια αφορμή για εκαθάριση στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.